Θα τα βγάλετε, θα τα στραγγίσετε, να μην κατεβάσει πολλά λάδια. Θα ξεκινήσετε την ομελέτα, με το που τη βάλετε στο τηγάνι, τότε θα στρώσετε. Ωραία. Και να φέρουμε τώρα. Κόψε και την γραβιέρα σε κύβους να είμαστε έτοιμοι. Αν μπορείς, σε παρακαλώ. Έπιασε στον αέρα το χαρτί. Μέχρι να ψηθούν τα κολοκυθάκια να πάρουν λίγο χρώμα. Σε κυβάκια, έτσι. Ψηλό κυβάκι όμως. Εντάξει. Για να λιώσει, να μην χαθεί τελείως, αλλά να λιώσει. Εντάξει. Έτοιμα πρέπει να είναι, έτσι. Λίγο χρώμα, για να μην νομίζουν. Επειδή φαίνονται τα χρώματα περίεργα στην κάμερα, μην νομίζουν ότι είναι και άπιστα. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Λοιπόν, εγώ κόβω τη γραβιέρα, να είναι έτοιμη και αυτή. Η γραβιέρα πότε θα μπει? Θα μπει μετά, θα ρίξουμε πρώτα το αυγό για μετά. Ρίχνουμε τα αυγό, ρίχνουμε τα κολοκυθάκια και ξέρουμε πότε τι γίνεται από κάτω. Ναι. Πριν καεί. Σωστά. Να λιώσει λιγάκι και είμαστε έτοιμοι. Το καλοκαίρι πώς ήταν, κουράστηκες? Κουράστηκα λίγο. Ναι. Όπως όλοι. Εντάξει. Που κάνουμε αυτή τη δουλειά, εποχιακή. Αλλά. Καλά όλα. Πέρασε. Πέρασε και θα ξανάρθει το επόμενο. Εδώ, ό,τι μάθαμε το καλοκαίρι, θα κοιτάξουμε να σας το δείξουμε. Ναι, ό,τι καινούριο μάθαμε, πραγματικά. Θα κοιτάξουμε να σας το δείξουμε εδώ. Δουλεύαμε σε διαφορετικά μαγαζιά φέτος, ήταν η πρώτη φορά. Εγώ πιστεύω ότι θα ξανασυνεργαστούμε. Λες, ε? Ναι. Ναι, θα ανοίξουμε κανένα δικό μας. Δεν πειράζει. Πάμε. Λοιπόν, εδώ. Αυτά είμαστε. Τα υλικά μας είναι έτοιμα. Λάδι, θα βάλουμε έξτρα λάδι. Λίγο. Αν και το τηγάνι μας είναι καλό, απλά λιγάκι, ξέρεις. Ναι. Αυτό ο μύθος ότι τα αντικολλητικά τηγάνια δεν χρειάζονται λάδι. Εντάξει, είπαμε. Δεν ισχύει. Λίγο λαδάκι έστω. Το βοηθάει. Για να βοηθήσει και στο ψήσιμο. Ναι. Και στη γεύση εννοείται, αλλά και στο ψήσιμο. Αυτά τα τηγάνια τα οποία είναι δύο φορές πιο φθηνά από τα εκείνα πολύ ωραία με τα πλαστικά, τα χερούλια και τα τέτοια, ξέρεις ποια εννοώ. Ναι, ναι, ναι. Είναι και δύο φορές πιο καλά. Ναι, σίγουρα. Εντάξει, εμάς μας βολεύουν γιατί είναι και περισσότερο παραπέμπουν για επαγγελματικό σκοπό. Ναι, αλλά είναι ελαφριά, είναι εύχρηστα. Και δεν στοιχίζουν. Ψάξτε να βρείτε αυτά λοιπόν. Τα οποία υπάρχουν. Ναι. Υπάρχουν εύκολα. Δεν είναι δισεύρετα στο εμπόριο. Δηλαδή δεν είναι μόνο για επαγγελματίες. Αν ψάξει, θα τα βρει. Και η τιμή δεν είναι. Η τιμή είναι πάρα πολύ μικρή συγκριτικά. Και είναι χαμηλότερη από τα άλλα. Ακριβώς. Πήρα προχθές ένα 30 ευρώ ένα τηγάνι. Δηλαδή αν είναι δυνατόν. Μάλιστα. Λοιπόν. Πάμε, ζεστάθηκε το τηγάνι. Yeah. Ωραία. Ρίξε δύο κάστανα μέσα. Θα ρίξουμε πρώτα το αυγό, μετά την καραβιέρα, σωστά. Ναι. Ωραία. Αλλιώς θα ρίξουμε λοιπόν το αυγό. Δώσ' του. Ζεστάθηκε το τηγάνι. Μια χαρά είμαστε. Θα αφήνουμε ένα λεπτάκι, ίσα-ίσα. Χαμηλώνουμε για τη φωτιά να μην μας καεί. Εξάλλου τα υλικά μας είναι ψημένα. Και θα λιώσει το τυρί. Ωραία. Να πούμε ένα μυστικό για τις ομελέτες, επειδή έχω φτιάξει πάρα πολλές. Ναι. Δεν ξέρω για σένα, αλλά εγώ. Δεν θέλω να φτιάξω. Από, ναι, εγώ. Από όταν ήμουν μαθητής, ναι. Πριν λίγα χρόνια σου δηλαδή. Τύχει. Να μην λέμε και βλακίες. Έφτιαχνα μόνο ομελέτες. Δηλαδή ξεκίνησα με ομελέτες. Μόνο ομελέτες όμως. Πολλά σκαρτελές αυγά. Ναι. Όταν φτιάχνουμε την ομελέτα, έχουμε ζεστό το τηγάνι. Μπράβο. Έτσι, αντικολλητικό πάντα. Έχουμε ζεστό το τηγάνι, ρίχνουμε το αυγό και το κουνάμε συγχρόνως για να. Μην κολλήσει. Βλέπεις, και μόλις δούμε ότι έχει σταθεροποιηθεί το κάτω μέρος, χαμηλώνουμε τη φωτιά και το αφήνουμε εκεί σιγά σιγά να γίνει. Δεν το ψήνουμε σε δυνατή φωτιά. Όχι. Να μαυρίσει από κάτω και μετά να το γυρίσουμε. Ναι, γίνεται γι' αυτό. Λοιπόν, ξεκινάμε. Θα ρίξουμε τη γραβιέρα. Ωραία. Έτσι απλωτά, απλωτά, ωραία, ωραία να λιώσει. Και τα κολοκυθάκια μαζί. Αν πετύχετε τη σωστή αναλογία, μπορείτε και να μην τη γυρίσετε. Συμφωνείς? Ναι. Λοιπόν, και τα κολοκυθάκια. Εμείς θέλουμε να μας ψηθεί. Βέβαια, μπορείτε να το βοηθήσετε, γυρνώντας γύρω-γύρω και το μείγμα το οποίο είναι άπιστο να πάει στα τυχώματα για να ψηθεί. Και είσαστε έτοιμοι. Του κάνετε και μια μικρή μαχαιριά για να φεύγουν και τα περισσότερα. Όχι, στο αντικολλητικό μαχαιριά, ξέρετε, απαλά όχι. Δεν τα γράρουμε όλα. Ωραία, πατήστε, ωραία πρέπει να είναι αυτή. Πατήστε το κιόλας να κολλήσουν τα υλικά. Βρήκα τι θα φάω για μεσημέρι. Ναι. Ναι. Αυτό εδώ. Ναι, ναι, ναι. Σήμερα έχεις ρεπό. Ρεπό, ναι. Αυτά είναι.
Ωραίο πράγμα το ρεπό. Και ειδικά όταν είναι σε... Βλέπετε. Δεν έχει κολλήσει πουθενά. Συμφωνείς? Ναι, ναι. Και απλά μαγειρεύει. Θες να τη γυρίσουμε? Θέλω να τη βάλω λίγο πιπέρι, γιατί εμένα μου αρέσει το πιπέρι. Ωραία. Δεν ξέρω πόσο πιπέρι έχεις βάλει. Αν θες να τη γυρίσω, θα τη γυρίσω. Ναι. Θα τη γυρίσω. Το, αυτό δεν του αρέσει, λέει, μη βάζεις. Πιανού, ο Κώστας. Πιανού άλλο. Ο κύριος Κώστας, σκηνοθέτης, μάλιστα. Εγώ λέω να μην τη γυρίσουμε. Είναι λυπηρό ότι δεν του αρέσει, έτσι. Λοιπόν, ψήνεται σε σιγανή φωτιά. Μπράβο. Το αυγό πρέπει να ψηθεί καλά. Αυτό είναι το. Σίγουρα. Σαλμονέλα, προσοχή. Μπράβο. Αλλά όταν ψήνεται σε σιγανή φωτιά, ψήνεται ομοιόμορφα. Μπράβο. Ούτε μαυρίζει πολύ από κάτω, ούτε κάνουμε και αυτή την κίνηση ρίχνοντας το ομό, το αυγό γύρω-γύρω να ψήνεται συνέχεια. Mm-hmm. Έχουμε βάλει μέσα τη γραβιέρα η οποία το βοηθάει και δένει και βοηθάει στο ψήσουμε ακόμα περισσότερο. Και δεν θέλουμε να το. Τέτοιο, μπορούμε να τη διπλώσουμε απλά, ναι, και να τέτοιο. Τώρα εσύ αν θέλεις να τη γυρίσουμε κιόλας, κανένα πρόβλημα. Εγώ θα το κάνω. Γιατί? Δεν στεναχωριέσαι. Ξέρω εγώ, άμα φοβάσαι εσύ θα το κάνω εγώ. Πάρω εγώ την ευθύνη, ας τα κάνουμε όλα εδώ χάλια. Δεν σε πειράζει. Φαντάζεσαι κανένα πλάτσε. Δεν πειράζει. Είναι βαριά. Πες τα δικά σου. Ωραία. Πες λοιπόν, τα τηλέφωνα, άλλη... τα έτσι, τα ναι, δέκα, θα δούμε υλικά. Άλλη μια φορά τα υλικά για τη σαλάτα, που είναι πάρα πολύ ωραία και θα δοκιμάσω τώρα όσο. Δεν είναι τα υλικά, αλλά τώρα που το πάω θα με δείξουν. Οπότε άστα. Στάνταρ. Εγώ απλά θέλω να δω. Άμα είναι εύκολο να δούμε τα υλικά για τη σαλάτα που είναι κάμποσα. Είμαστε σε πάρα εδώ, ναι, πολύ καλό σημείο. Λοιπόν, θα χρειαστούμε 300 γραμμάρια φασολάκια. Μην κάθεστε να ζυγίζετε. Περίπου. Και με ντομάτι. Η μαγειρική δεν είναι, ναι, ζύγισμα. Όλα. Σε ορισμένα πράγματα ναι. Σίγουρα. Δύο δε. Λουκάνικα χωριάτικα. Δύο κρεμμύδια μεγάλα. Τα οποία είπαμε τα βάζουμε μέσα σε δύο κουταλιές σούπας ξύδι που είναι το επόμενο υλικό. Για να γίνει ένα τύπο τουρσί με λίγο χοντρό αλάτι που, ναι, βάλαμε εδώ. Μία χούφτα μαϊντανό ψιλοκόψαμε από πάνω. 100 γραμμάρια φέτα, ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Μία πρόταση λοιπόν για σαλάτα διαφορετική. Τρώγεται ζεστή, τρώγεται κρύα, όπως εσείς θέλετε. Σίγουρα. Θα τη γυρίσεις στην ομελέτα. Ρωτάει. θέλει να κάνει θέμα τώρα, κατάλαβες. Δεν ασχολούμαι μαζί. Ωραία. Του. Καθόλου. Θα βγάλω ένα πιάτο. Εγώ σε βλέπω. Δεν είναι έτοιμη η ομελέτα. Πόση ώρα έχουμε? Θα μας πει ένα λεπτό για να μας τρέξει. Μην μιλάς τώρα γιατί... Κοίτα, εγώ να μην σου μιλάω. Κάτι έβγαλε το ξεκόνισο. Εντάξει. Λοιπόν. Δεν θέλω να τη γυρίσω. Το τηλέφωνο της εκπομπής μας είναι 2821-036-700. Για όσους από εσάς θέλετε να μας γνωρίσετε από κοντά, τώρα είναι η ώρα να πάρετε. Όχι τέλη Ιούνι, που θα έχουμε φύγει κι εμείς. Ναι. Γύρισε, τι εύκολο είναι. Αφού το βλέπω, το έχεις. Λοιπόν, όχι τέλη Ιούνι, τώρα να έρθετε από κοντά που έχουμε και εμείς το χρόνο και θα μπορούμε να... να το έπιασες. Μπράβο. Λοιπόν, και θα μπορούμε να δημιουργήσουμε μαζί είτε κάποια δικιά σας ιδέα είτε κάποια δικιά μας. Λοιπόν, αυτό. Μας βλέπετε στον δρόμο, μας κάνετε τα σχόλιά σας. Σήμερα μου είπε ένας κύριος να χρησιμοποιούμε, λέει, περισσότερο ελαιόλαδο. Εντάξει. Θα το κοιτάξουμε και αυτό. Έχουμε απλά βγάλει πάρα πολλά ότι πράγματα μόνο με ελαιόλαδο. Και το βούτυρο και το ηλιέλαιο και όλα χρειάζονται στη μαγειρική. Λοιπόν, τώρα εγώ θα την αφήσω γιατί θα μου κολλήσει το τυρί και εγώ δεν το θέλω. Όχι. Δίπλωσε, βάλτε και δίπλωσε κατευθείαν. Πού είναι η σπαντουλίτσα μου? Να, εδώ. Δεν θέλω. Γι' αυτό δεν ήθελα να τη γυρίσω και ήθελα να μου ψηθεί σιγά σιγά για να μην μου κολλήσει το τυρί. Ωραίο μου. Γιατί το τυρί δεν ήταν μέσα στο μείγμα από την αρχή, ήταν από πάνω μαζί με τα κολοκυθάκια. Ωραία. Να βγει ομοιόμορφο. Αφού ήθελες να τη γυρίσω, πάρτινα. Μια χαρά. Μια χαρά είναι. Γιατί... Δεν είναι άπιστο αυτό. Αυτό είναι λιωμένο τυρί. Ενημερωτικά. Εννοείται ότι είναι άπιστο, τόση ώρα ψινόταν. Για να το ξέρετε. Ωραία. Δεν κάνω να μιλάω και με γεμάτο το στόμα. Μια ομελέτα μπορούμε να ψιλοκόψουμε λίγο. Να βάλουμε λίγο άνυτο που πάει. Μάλιστα. Χάστα, μάλιστα. Το μαχαίρι. Λοιπόν. Δώσ' μου λίγο το μαχαίρι, σε παρακαλώ. Συγγνώμη. Για ποιο? Εκεί, εκεί. Ωραία. Λοιπόν, να κλείσουμε την εκπομπή σιγά σιγά όσο ο Απόστολος κόβει τον άνυθο. Προσέξτε μόνο στις ομελέτες ντομάτα. Προσέξτε την ντομάτα. Η ντομάτα είναι κάτι που κατεβάζει πολλά υγρά και που κολλάει τα τηγάνια σίγουρα. Και καλό είναι να μην τη σοτάρετε την ντομάτα, ναι, μαζί με τα υλικά όταν φτιάχνετε το μέλι. Μπράβο, να τη βάζετε τελείωμα. Να τη βάζετε μετά που τη γυρίζετε από πάνω, ναι, για να είστε εντάξει. Λοιπόν, γιατί αλλιώς θα σπάσει ο μελέτα, θα κάνει... θα γίνει σαν στραπατσάδα. Μην το πεις. Σαν στραπατσάδα είπα. Τα μισά έξω. Είσαι δίκαιος. Ωραία.